στα σχόλια του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου και του Υπουργού Εξωτερικών Ελί Κοέν για τις κατηγορίες του Ερντογάν κατά του Ισραήλ, απάντησε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με επίσημη ανακοίνωσή του. Ακολουθεί ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών. Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι που έχουν μπει στις σκοτεινές σελίδες της ιστορίας με την καταπίεση και τις σφαγές που διεπράχθηκαν κατά του Παλαιστινιακού λαού δεν έχουν δικαίωμα να μιλούν για νόμους. Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και Ελί Κοέν, που αισθάνονται και οι δύο άβολα με την έκφραση της αλήθειας, δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τα δικά τους εγκλήματα με τις αβάσιμες συκοφαντίες τους για την αυτού εξοχότητα Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρόεδρο της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Οι Ισραηλινές αρχές, που έχουν ήδη χάσει την νομιμότητά τους στη συνείδηση της ανθρωπότητας, δεν θα μπορέσουν να κρύψουν τα εγκλήματα που διέπραξαν, βομβαρδίζοντας νοσοκομεία και σκοτώνοντας γυναίκες και παιδιά μπροστά σε όλο τον κόσμο, και δεν θα μπορέσουν να στρέψουν αλλού την προσοχή. Οι εμπνευστές και δράστες αυτών των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, που έχουν προκαλέσει βαθιά αγανάκτηση στην παγκόσμια κοινή γνώμη, αργά ή γρήγορα θα δικαστούν. Η Τουρκία θα συνεχίσει να στέκεται ενάντια στη σφαγή στη Γάζα και να υποστηρίζει τον δίκαιο σκοπό του Παλαιστινιακού λαού, αναφέρει το τουρκικό ΙΠΕΚ στην απάντησή του στο Ισραήλ. Πείτε μας τη γνώμη σας για την εξέλιξη αυτή στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε την είδηση στους φίλους σας, να πατήσετε μου αρέσει σας άρεσε το βίντεό μας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε κάνει ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Ενημερωθείτε για τις τελευταίες εξελίξεις στο site μας nmshd.gr.